μπαίνουμε στις τελευταίες ώρες. Έτσι. Και προφανώς το ΚΚΕ θυμίζει σε κάποιους ότι και ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι έκαναν το βήμα την, προηγούμενη, στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση να το επαναλάβουν. Σωστά. Σωστά τώρα. Λοιπόν, κύριε Λεάνη, είναι ο Μιχάλη. Τη γνωριζόμαστε κιόλας. Ναι. Είμαι στη Μυτιλίνη. Ναι. Είμαι στη Μυτιλίνη όπου υπάρχει μια ομοθυμία, όχι από μόνο δικό μας κόσμο, να ξαναπάρει την έδρα το ΚΚΕ και για λόγους τιμής εκτός των άλλων. Και καλούμε, με αφορμή και αυτό, και ξαναλέω τώρα, όλους αυτούς οι οποίοι έχουν απογοητευτεί και πάρα πολλοί από αυτούς σκέφτονται να μην ψηφίσουν, κυρίως ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλους, να πάνε στην κάλπη. Δεν υπάρχει απογοήτευση. Το ΚΚΕ είναι εδώ δυνατό, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να το ενισχύσουν κι άλλο, ώστε την επόμενη μέρα ο προοδευτικός κόσμος, ο αριστερός κόσμος, αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι, να έχουν έναν σύμμαχο αταλάντευτο στο πλάι τους. Γιατί οι άλλοι τα έχουν συμφωνήσει όλα. Επιπλέον το καταλαβαίνει και ο κόσμος, και σας το λέω και από την εμπειρία από όλη την Ελλάδα που έχουμε γυρίσει, και εγώ προσωπικά τα ίδια, και από τη Μυτιλίνη. Επομένως, το δίλημα τώρα της Κυριακής, θα το πω χοντρά, και άμα θέλετε το αναλύω, είναι Νέα Δημοκρατία και οι σύμμαχοι της, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε τους μισούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ που ψήφισε το 70%, συνεχίζω, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που έχουν συμφωνήσει με όλο το πρόγραμμα που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, που λέγεται Σύμφωνο Σταθερότητας, που λέγεται Πράσινη Μετάβαση, δηλαδή αυτή την πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία πιο κοινικά, ή ΚΚΕ, που είναι απέναντι, που υπερασπίζεται τα λαϊκά συμφέροντα, που είναι η ελπίδα κυριολεκτικά για την επόμενη μέρα, και αυτό το έχουμε αποδείξει και πριν ως 100% αντιπολίτευση, και θα το αποδείξουμε και στο μέλλον, ότι θα είμαστε οι μοναδικοί, και είμαστε οι μοναδικοί, οι οποίοι μπορούμε να αντιπαλέψουμε και δεν φοβούμαστε την επέλαση, όπως λένε, της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, γιατί αυτό... από τη φόρα που είχε πάρει να ξέρει ότι θα χτυπήσει σε τοίχο με οπλισμένο σκυρόδεμα και με στάλ 3, όσοι καταλαβαίνουν, και είναι της οικοδομικής σχολής γενικά. Ναι, αυτό είναι το ΚΚΕ και το εργατικό κίνημα. Α, ότι ναι. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και οι φωνές και οι τοποθετήσεις από μεριάς ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως ότι είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μπορούμε να σταματήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε οι μόνοι οι οποίοι έχουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό, φιλολαϊκό, σύμφωνα με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία κτλ. Κτλ. Τα ξέρετε αυτά. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραίο ανέκδοτο που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρέλαβε τη Νέα Δημοκρατία με 25-30 και την πήγε 40. Φοβερή αντιμετώπιση της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά τα χρόνια. Και τα προηγούμενα ξανά είπα το τι έχει κάνει. Αυτό πλέον έχει καταρρεύσει και δεν το πιστεύει κανένα σοβαρός άνθρωπος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με 20% και θα πάει και παρακάτω μάλλον μπορεί να κάνει αντιπολίτευση, και δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση για δύο λόγους. Να πω, ένας που είναι απλός, με 31% που είχε πριν ψήφισε τους μισούς νόμους. Κάντε μια αναγωγή να δείτε με 20 πόσο θα ψηφίσει. Το 80%, το 90%. Και αυτό δεν είναι τώρα αστείο. Έχει συμφωνήσει σε όλα τα οποία θα κάνουν τη ζωή των εργαζομένων πιο δύσκολη την επόμενη μέρα. Ποια αντιπολίτευση θα κάνει, τι θα πει, έξω το ΝΑΤΟ και οι βάσεις, τι θα πει, έξω οι Αμερικάνοι, τι θα πει, καμιά συμμετοχή στον πόλεμο, αφού έχει ψηφίσει τα πάντα, ακόμα και τους Αζόφ, τους φασίστες έκατσε και τους άκουσε μέσα στη Βουλή. Τι θα πει για την ανάπτυξη, την καπιταλιστική, τι θα πει δηλαδή. Θα πει για το πρόγραμμα σταθερότητας που λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αύξηση μισθών, αυτά που είπε ο κύριος Στουρνάρας, και τα αποδέχεται γιατί είναι γραμμένα το πρόγραμμα σταθερότητας. Εδώ έχουμε προεξαγγελία προεκλογική ότι θα είναι 15% επάνω η μισθή και τα λοιπά. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή είμαστε χωρικοί εμείς, λέμε ότι το τάξιμο δεν χαλάει, το δόσιμο χαλάει. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό έχει κάνει πρωταθλητισμό, τι θα κάνει, θα ξανασκίσει τα μνημόνια ή τα αυτά που έμειναν που έσκησε το 2015.
Δεν τον πιστεύει κανένας πια. Λέει θα, και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που παριστάνει ότι βγήκε από τον Κρίνο τώρα και δεν έχει κυβερνήσει ποτέ σε αυτή τη χώρα, έχουν συμφωνήσει. Και τι λέει το πρόγραμμα σταθερότητας? Λέει ότι θα μειωθούν κάτω από 2,4% οι κοινωνικές δαπάνες. Δηλαδή, υγεία, παιδεία κλπ. Κλπ. Πού θα τα βρουν τα λεφτά? Λέει θα διευρυνθεί η φορολογική βάση. Mm. Από ναι. Πού θα διευρυνθεί η φορολογική βάση όταν και οι τρεις τους αρνούνται οποιαδήποτε συζήτηση για το φορολογικό που το 95% των φόρων το πληρώνουν οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι φτωχοί αγρότες. Θα πληρώσουν οι μεγάλοι της λοιπόν, ενέργειας. Μ' ακούτε? Ναι. Άρα λοιπόν κάποιο λάκκο έχει φάβα. Από πού θα τη διευρύνουν τη φορολογική βάση? Αφού δεν δέχονται τα προνόμια των εφοπλιστών που είναι 50 φοροαπαλλαγές να τα φορολογήσουν. Αφού δεν δέχονται τις ανώνυμες εταιρείες που έχουν ξαχυλώσει από τα κέρδη να τους ανεβάσουν το ποσοστό που είναι γύρω στο 22% και παλιά ήταν 45%, ποιος θα την πληρώσει την ύφη λοιπόν? Θα την πληρώσουν οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι κλπ. Με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης που το έχουν δεχτεί όλοι τους. Για να μην συνεχίσω και με άλλα. Που είναι, αφού λέει ότι θα κόψει όλα τα επιδόματα, από πού? Από πού θα στηρίξουν τον κόσμο? Και στον ενέργεια, από πού? Από το χρηματιστήριο ενέργειας που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ? Από πού θα σταματήσουν τους πληστηριασμούς? Αυτοί που ψήφισαν τους νόμους και στέλνουν τα σπίτια του Κοσμάκη στα διάφορα φαντς. Και αυτοί ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και το στήριξε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Τι λοιπόν ήταν αυτοί που σταμάτησαν τους πληστηριασμούς? Ήταν το ΚΚΕ. Όλη αυτή την περίοδο. Ποιος ήταν αυτός που υπερασπίστηκε και έδωσε μάχες για να γίνουν συλλογικές συμβάσεις που αυτοί τις είχαν καταργήσει ουσιαστικά με τον νόμο Βρούτσι που έγινε νόμος Βρούτσι Αχτσόγλου και που τον στήριξε και το ΠΑΣΟΚ? Θα είναι το ΚΚΕ. Ποιοι θα είναι αυτοί που τάζουν αυξήσεις από τη στιγμή που λέει το πρόγραμμα σταθερότητας ότι δεν μπορεί, οι μισθοί πρέπει να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα γιατί κινδυνεύει η ανάπτυξη, γιατί κινδυνεύει η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, δηλαδή τα αμύθιτα κέρδη των λίγων. Συμπέρασμα είναι ή θα πάρεις από αυτούς που έχουν, που είναι λίγοι αλλά έχουν πάρα πολλά, πολύ περισσότερα από ότι ο ελληνικός λαός, 150 εταιρείες έχουν το 50% του ΑΕΠ, ή θα πάρεις από τον κόσμο. Επομένως, ποια αντιπολίτευση θα κάνουν την επόμενη μέρα? Και αυτά που λένε τώρα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι ψέματα και το λέω με όλη την ευθύνη που έχουμε. Τάζουν πράγματα που δεν πρόκειται να υλοποιήσουν. Γιατί λένε αυξήσεις παραδείγματος χάρη και από κάτω έχει και μια υποσημείωση στα πλαίσια της αντοχής της οικονομίας. Ναι, είναι σαν τις τράπεζες. Ποιος λοιπόν θα είναι απέναντι? Θα είναι μόνο το ΚΚΕ. Το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια με τους αγώνες που έχει δώσει και επειδή μιλάνε ότι οι μόνοι έχουν κυβερνητικό πρόγραμμα θα τους πούμε ότι μάλλον ούτε το νηπιαγωγείο δεν έχουν τελειώσει για να λένε ότι το ΚΚΕ δεν έχει κυβερνητικό πρόγραμμα. Έχει κυβερνητικό και πρόγραμμα εξουσίας και έχει για όλους τους τομείς προτάσεις. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια άλλη κοινωνία, μια άλλη πολιτική. Προς το παρόν όμως, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ποιος αύριο θα μπει μπροστά στους αγώνες των εργαζομένων για να μην περάσουν αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Παφίλη. Καλή σας συνέχεια. Λοιπόν, επομένως κλείνω ένα 10 δευτερόλεπτα. Σας ακούω. Απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς που εκτιμάνε το ΚΚΕ. Είτε είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι του ΠΑΣΟΚ, είτε σκέφτονται να ψηφίσουν τα κόμματα συμπληρώματα, π.χ. Κωνσταντοπούλου και οι υπόλοιποι, να το σκεφτούν, να ρίξουν στην κάλπη, να πάμε πιο ψηλά, να έχουμε περισσότερους βουλευτές και όσους περισσότερους έχουμε, τόσο περισσότερο θα στηρίξουμε έτσι ή αλλιώς τον ίδιο το λαό και το εργατικό λαϊκό κίνημα. Ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ κύριε Λένι, είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.